Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Γιώτα Ταβουλάρη, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο, μέλος εκτελεστικής επιτροπής ΓΕΣΕ και μέλος εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΑ. Καλώς την κυρία Ταβουλάρη, καλημέρα. Καλημέρα για όσους μας ακούνε. Γεια σας, κυρία Ταβουλάρη. Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο να το εκμεταλλευτούμε. Εσείς πώς στέκεστε απέναντι στη δήλωση χθεσινή που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και τις διευκρινιστικές δηλώσεις που έκανε ο κύριος Βούτσης για τον τρόπο με τον οποίο πάει ξεκαθαρίσει το Μητρό των Συνδικαλιστών και τον τρόπο με τον οποίο θα παίρνονται οι αποφάσεις για τις απεργίες? Κοιτάξτε, βγήκε και δελτίο του τύπου του ΠΑΜΕ χθες αμέσως μετά και την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα είναι καθαρό πλέον ή μάλλον ξεκαθαρίζει ακόμα περισσότερο. Αυτή η συνδικαλιστική ηγεσία της ΓΕΣΕΕ που έχει φέρει τους εργαζόμενους μέχρι εδώ που τους έχει φέρει, αλλά και τη σύψη μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα μέχρι εκεί που την έχει φέρει, εναποθέτει τώρα τις ελπίδες της στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να μπορέσει να κρατήσει τη θέση της και να μπορέσει με, ακόμα και με καταστολή και με ό,τι μέτρο μπορούν να πάρουν, να κάνει συνέδριο για να κρατηθεί εκεί που θέλει να κρατηθεί και για να συνεχίσει βέβαια το έργο της, που δεν είναι άλλο από το ξεπούλημα των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ποια είναι η διαφορά, και με τις κυβερνήσεις. Κυρία Ταβουλάρη, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας στις απεργίες? Κοιτάξτε να δείτε, είναι φανερό επίσης ότι από εκεί που το άφησε το θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει, πατάει πάνω σε αυτά. Ο απεργοκτόνος νόμος, όταν είχε έρθει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, από αυτή την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, που τώρα που εγκαλεί το ΠΑΜΕ για διάφορα πράγματα, δεν απαντήθηκε. Την απεργία και τότε τη σήκωσαν οι ταξικές δυνάμεις. Αυτοί έλεγαν και λένε ότι η απεργία δεν είναι μέσο πάλης πλέον, είναι παροχημένο, χρειάζεται κάτι άλλο. Άρα συγκλίνουν οι κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και αυτή η συνδικαλιστική μαφία, στο ότι πρέπει κυρία να επιβληθήσει η γη νεκροταφείου στο κίνημα. Αυτό θέλουν να επιβάλλουν. Βοηθήστε με το χρόνο σας παρακαλώ πολύ να ακουστεί και η άποψή σας για το θέμα της απόφασης μιας απεργίας. Αλλάζει κάτι στο θέμα της απόφασης? Σαφώς και με αυτό που θα φέρει, με που φέρνει το Πολυνομοσχέδιο Νέα Δημοκρατία τώρα, αυτό που έχει τη μεγάλη σημασία είναι και το γεγονός ότι προβλέπει ηλεκτρονική ψηφοφορία και για την έκδοση απόφασης μιας απεργίας συνολικά, κάτι το οποίο πραγματικά καταλαβαίνετε που θα οδηγήσει, ούτε καν φυσική παρουσία των εργαζόμενων, ποιος θα ψηφίζει σε αυτή την ηλεκτρονική ψηφοφορία και υπό ποια πίεση. Προβλεπόταν αυτό, κυρία Ταβουλάρη, και με τον νόμο ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε το 50-1% στην απαρτία για να πάρει ένα επιχειρησιακό σωματείο απόφαση. Αυτό διευρύνεται και διευρύνεται και μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μια απλή ερώτηση για να καταλάβει ο κόσμος. Με την ηλεκτρονική ψηφοφορία υπάρχει θέμα απαρτίας? Μα κοιτάξτε, με την ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν ξέρεις ποιος πατάει το κουμπί και ποιος ψηφίζει και κάτω από ποιες συνθήκες. Εμείς θέλουμε ζωντανή παρουσία των ανθρώπων στα σωματεία, τα διοικητικά συμβούλια, τα οποία είναι εκλεγμένα διοικητικά συμβούλια και δεν είναι μειοψηφίες όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι μειοψηφία, αν το πάρουμε έτσι, γιατί έχει βγει από ένα μικρό ποσοστό του εκλογικού σώματος. Αν το πάρουμε και έτσι. Επομένως, στα σωματεία έχουν διαδικασίες, προβλέπονται και από το 1264. Και μπορούν πάρα πολύ καλά να εκπροσωπήσουν. Το ζήτημα είναι ότι θέλουν με τη δαμόκλειο σπάθη του εργοδότη και της εκάστοτε κυβέρνησης οι εργαζόμενοι από τον καναπέ τους να λένε ένα ναι ή ένα όχι. Μάλιστα. Κυρία Ταβουλάρη, θα γίνονται και θα τα επιτρέψουν. Ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά.